η κατάσταση στην ευρωπαϊκή οικονομία και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει στους τομείς της ενέργειας και του πληθωρισμού βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε το πρωί της Τρίτης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ. Μάλιστα, πρόκειται για την τελευταία επίσκεψη στην Ελλάδα που πραγματοποιεί ο κ. Ρέγκλινγκ με αυτή την ιδιότητα, αφού η θητεία του ολοκληρώνεται στις 7 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο της συζήτησης επισημάνθηκε η δύσκολη συγκυρία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και οι σημαντικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και οι θετικές προοπτικές της. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός παραχώρησε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Σφαίρα, στέλνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση και εν προκειμένου προς την Τουρκία, έλεο της εντυνόμενης εσχάτως επιθετικότητας που εκδηλώνει. Η επιλογή μας είναι να μην τσιμπάμε στις προκλήσεις της Τουρκίας, διότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο κρεσέντο δηλώσεων και τοποθετήσεων που έχουν ξεπεράσει τα όρια. Είναι ίσως το πιο ενθαρρυντικό αυτό, ότι οι ίδιοι οι Τούρκοι πιστεύουν ότι αυτά γίνονται για προεκλογικούς λόγους. Τις απειλές της Τουρκίας κατά της Ελλάδας που αμφισβητούν ακόμη και την κυριαρχία των νησιών θα παρουσιάσει ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της 77ης εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με τον κύριο Δένδια να τις χαρακτηρίζει σαφή υπαρκτή απειλή. Θα συζητήσουμε εδώ με τους συναδέλφους μου Υπουργούς Εξωτερικών εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, πρώτα απ' όλα την Ουκρανία και τις εξελίξεις μετά την Ουκρανική αντεπίθεση, αλλά επίσης θα έχω την ευκαιρία να δείξω στους συναδέλφους μου μια σειρά από ανακοινώσεις, δηλώσεις και απειλές της Τουρκίας κατά της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος της κυριαρχίας των νησιών του Αιγαίου, διότι αυτό πλέον έχει περάσει σε ένα πρωτοφανές επίπεδο, αποτελώντας μια σαφή, μια υπαρκτή απειλή κατά της κυριαρχίας της Ελλάδας. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ο Υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει μπαράζ επαφών τόσο με χώρες με τις οποίες η Ελλάδα διατηρεί παραδοσιακά σχέσεις, όσο και με κράτη από άλλες γεωγραφικές περιφέρειες, καθώς στόχος είναι να επεκταθεί η εμβέλεια και το εύρος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Μέχρι τα μεσάνυχτα της 3ης 20 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθούν από τους παρόχους ενέργειας τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τιμές θα είναι χαμηλότερες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν εξαιρετικά υψηλές, προσεγγίζοντας ακόμη και τα 90 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Ενέργειας θα ανακοινώσει το νέο μηχανισμό επιδοτήσεων που περιλαμβάνει 3 διαφορετικά κλιμάκια. Το ύψος της επιδότησης θα εξαρτηθεί από το ύψος της εξοικονόμησης ενέργειας. Έτσι, όσα νοικοκυριά καταναλώσουν μέχρι 500 κιλοβατόρες ανά μήνα θα λάβουν τη μεγαλύτερη επιδότηση. Όσοι καταναλώνουν έως 1.000 κιλοβατόρες, πρόκειται για νοικοκυριά με 4 ή 5 ή ακόμα και περισσότερα μέλη, θα παίρνουν χαμηλότερο ποσοστό επιδότησης. Ενώ τη χαμηλότερη επιδότηση θα λαμβάνουν όσοι καταναλώνουν πάνω από 1.000 κιλοβατόρες. Στην περίπτωση όμως που αυτά τα νοικοκυριά εξοικονομήσουν ενέργεια κατά 15%, τότε σύμφωνα με πληροφορίες θα παίρνουν μπόνους επιδότησης και θα ανεβαίνουν κλιμάκιο. Σχετικά με την τιμή του φυσικού αερίου, η επιδότηση θα είναι οριζόντια και πιθανόν διπλή. Ένα μέρος της επιδότησης θα έρθει από τον κρατικό προϋπολογισμό και ένα ως έκπτωση από τη ΔΕΠΑ. Σε κάθε περίπτωση η στήριξη θα είναι τέτοια που θα καθιστά πιο προσιτή την τιμή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είναι όπως ήταν προ-κρίσης, καθώς η τιμή έχει αυξηθεί κατά 7 με 10 φορές σε 1,5 χρόνο. Δεν μπορούμε ένα νοικοκυριό να αφήσουμε να πληρώσει 5 και 7 φορές ακριβότερο λογαριασμό φυσικού αερίου από ό,τι πρόπερσι. Επαναλαμβάνω όμως, δεν μπορούμε να στηρίξουμε σε τέτοιο βαθμό που οι τιμές να έρθουν σε προκρίσεις επίπεδα. Πάντως, ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κώστας Κρέκας ξεκαθάρισε πως υπάρχουν πολύ μικρές πιθανότητες για διακοπές ρεύματος σε καταναλωτές. Τη μονάδα εκλειόμενου βιοαερίου στον Χιτά Μαυροράχης εγκαινίασε ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας Μιχάλης Γεράνης, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Εμμανουήλ Γραφάκου, του πρώτου Αντιπροέδρου της ΚΕΔΕ, Δήμαρχου Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρου Κυρίζογλου και του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστα Γιουτίκα. Σήμερα, βάσει του εκλειόμενου βιοαερίου από το Χιτά, παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια από το σημαντικό αυτό έργο 3,5 ΜΒ το χρόνο, με σημαντικά ωφέλη
για την αυτοδιοίκηση, για τον ΦΟΣΔΑ. Στη διάρκεια δηλαδή της λειτουργίας αυτού του έργου, ο ΦΟΣΔΑ θα έχει δεκάδες, πάνω από 10 εκατομμύρια, για να μην κάνω κανένα λάθος, περίπου 12 με 14 εκατομμύρια έσοδα στη διάρκεια ζωής αυτού του έργου. Σήμερα εγκαινιάστηκε με μια μικρή χρονική αναβολή λόγω του κορονοϊού ένα σημαντικό έργο, το βιοαέριο, το οποίο βγαίνει από το Χιτά, το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην περιοχή της Μαυροράχης, στον ίδιο χώρο, παράγει με τη μονάδα η οποία εγκαινιάστηκε ηλεκτρικό ρεύμα. Και για να γίνουμε πιο κατανοητοί, ηλεκτρικό ρεύμα που θα μπορούσε να ικανοποιήσει 7.000 νοικοκυριά. Η μονάδα παράγει ενέργεια από το βιοαέριο των απορριμμάτων που εναποτίθενται στο χώρο υγειονομικής ταφής, η οποία ανέρχεται σε 26.500 μεγαβατόρες τον χρόνο, ικανές να ηλεκτροδοτήσουν 7.000 νοικοκυριά και μάλιστα στο 1 τέταρτο του κόστους σε σχέση με το φυσικό αέριο. Το μήνυμα που φεύγει από τη Θεσσαλονίκη είναι ένα πράσινο μήνυμα και πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα. Η εγκατάσταση, η οποία τυπικά εγκαινιάστηκε σήμερα, αλλά λειτουργεί τον τελευταίο χρόνο, ηλεκτροδοτεί 7.000 νοικοκυριά. Τα ηλεκτροδοτεί με παραγωγή ενέργειας 4 φορές φθηνότερη από ό,τι εάν αυτή παραγόταν με φυσικό αέριο. Τα ηλεκτροδοτεί πετυχαίνοντας 27 με 28 φορές λιγότερες εκπομπές που μολύνουν ιδιαίτερα την ατμόσφαιρα. Η εγκατάσταση, η οποία σύμφωνα με τους εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας Selector θα μπορεί να παράγει ρεύμα για τα επόμενα 20 χρόνια, βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα της ατμόσφαιρας, δεσμεύοντας 140.000 τόνους διοξιδίου του άνθρακα. Σκληρή κριτική στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι με τη φράση του «Δεν έχω να δώσω εξηγήσεις σε κανένα» σχετικά με την παρακολούθηση Πιτσιόρλα, ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει το αληθινό του πρόσωπο. Ξεχώρισα ως την πιο αποκαλυπτική στιγμή τη συνέντευξη τύπου αυτό που μόλις παίξατε, με το ότι δεν έχω να δώσω εξηγήσεις σε κανέναν. Το είπε ένα του κ. Πιτσιόρλα με ένα τόσο ψυχρό και παγωμένο τρόπο, σαν ένα ρομπότ. Δηλαδή είσαι απέναντι στον Πιτσιόρλα. Βγαίνει τόσο μέσα και λέει: έχω ένα παράπονο. Ο φίλος μου ο Τσίπρας, ο αρχηγός μου ο Τσίπρας, ο πρωθυπουργός μου ο Τσίπρας δεν με πήρε ένα τηλέφωνο ανθρώπινα να μου πει τι έγινε. Αυτό λέει ο Πιτσιόρλα. Εσείς όμως να έχετε τέτοιες απορίες. Δεν έχετε φανταστεί πώς θα ήταν το κομμουνιστικό καθεστώς. Πες ότι είχαμε κομμουνισμό στην Ελλάδα. Εγώ προσωπικά μέσα μου δεν έχω καμία εμβολία για το ποιότητα. Αυτό το βλέπουμε τώρα προς τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρας έχει ένα χαμογελαστό ωραίο προσωπάκι, το οποίο είναι όμως μία μάσκα. Το πραγματικό πρόσωπο είναι ο Πολάκης. Το είχε δείξει άλλη μια φορά στην συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, όταν τον είχε ρωτήσει, αν θυμάστε, μία δημοσιογράφος του Α, που φοβόταν να θα χάσουν τη δουλειά του. Με τον νόμο, με τον νόμο Παπά. Ακριβώς. Και είχε το πει 16. Να μείνετε χωρίς δουλειά. Το 16. Και μετά το πήρε πίσω. Ακριβώς, το 16. Λοιπόν, άρα όταν πιέζεται, αυτή η μάσκα σπάει και δείχνει το πραγματικό ψυχρό και αποκρουστικό του πρόσωπο. Το τρίτο, που είναι για μένα εξαιρετικά συγκλονιστικό και πολιτικό. Άρα όλα όσα μας λένε περί συντρόφων, περί ανθρωπισμού και τα σχετικά. Είναι παραμύθια της χαρή μας. Εμείς, ποια είναι η διαφορά μας. Εμείς μπορούμε να κάνουμε λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη. Μπορεί να γίνουν και πράγματα που δεν θέλουμε. Μπορεί να γίνουν και πράγματα που μετά που τα σκεφτόμαστε ντρεπόμαστε γι' αυτό. Όλα μπορούν να συμβούν. Όταν θα συμβούν, το πρώτο που θα σκεφτούμε είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε τον άλλον στα μάτια που τον έχουμε αδικήσει. Και εκεί αρχίζουν οι εξηγήσεις. Αυτό το ανθρώπινο συνέστημα. Οι κομμουνιστές το ονομάζουν αστική ευγένεια. Αυτό το ανθρώπινο συνέστημα, αυτοί δεν το έχουν. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Έτσι, δεν ο κύριος δεν Τσίπρας... έχω να δώσω εξηγήσεις σε κανέναν. Κυβερνούσε. Άντε και αυτό. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, όταν μετά από επιχείρηση κατάσβεσης φωτιά σε σκουπίδια, οι πυροσβέστες εντόπισαν ένα απανθρακωμένο πτώμα.
Η νεκροψία νεκροτομή τελικά, όπως είπε στη Βόρεια ιατροδικαστής και διευθύντρια της ιατροδικαστικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Λίδα Κοβάτση, έδειξε ότι πρόκειται για άνδρα ηλικίας άνω των 55 ετών, ο οποίος έχει απανθρακωθεί σε μεγάλο βαθμό. Δεν φέρει χτύπημα από κάποιο όργανο ή μαχαίρι, ενώ φέρεται να είχε καρδιολογικά προβλήματα, καθώς βρέθηκαν αλλοιώσεις στην καρδιά του. Έως αυτή την ώρα, ο απανθρακωμένος άνδρας παραμένει αγνώστων στοιχείων, με το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής να ερευνά διεξοδικά την υπόθεση. Και παρότι εκ του αποτελέσματος της νεκροψίας έχει αποκλειστεί η δολοφονία, παραμένει μυστήριο το πώς άρχισε η φωτιά και πώς βρέθηκε στο σημείο ο άγνωστος άνδρας που απανθρακώθηκε. Πάντως, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο η σωρός να ανήκει σε άστεγο, αφού εθελοντικές ομάδες που ασχολούνται με αυτούς, αλλά και ο αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, Σωκράτης Δημητριάδης, τόνισαν πως δεν αγνοείται κάποιος από τους αστέγους, προσθέτοντας ότι οι ίδιοι οι άστεγοι προσέχουν ο ένας τον άλλον και αν κάποιος έλειπε θα μας είχαν ενημερώσει αμέσως. Ένα τρίτο σενάριο που εικάζεται είναι να πρόκειται για χρήστη ναρκωτικών ουσιών, καθώς το συγκεκριμένο σημείο πολλές φορές οι περίοικοι έχουν δει να γίνεται χρήση, που άναψε φωτιά για να υγροποιήσει την ηρωίνη και μετά τη λήψη της δόσης σε κατάσταση σχεδόν αφασίας, να μην αντιλήφθηκε πως άρπαξε φωτιά το μέρος αλλά και ο ίδιος. Παρά το γεγονός ότι το συμβάν έγινε σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή και σε ώρα που η κίνηση είναι μεγάλη, ουδής εκ των περαστικών και των περίοικων άκουσε ή αντιλήφθηκε το παραμικρό, παρά μόνο τη φωτιά στο σημείο όταν έφτασε η δύναμη της πυροσβεστικής. Νέες εξελίξεις έρχονται στο φως αναφορικά με το περιστατικό που σημειώθηκε στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία στα Διαβατά το απόγευμα της Κυριακής, που είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη 40χρονου ημεδαπού, την επικίνδυνη σωματική βλάβη 2 ατόμων και τον θανάσιμο τραυματισμό ζώου συντροφιάς. Οι εμπλεκόμενοι έχουν ταυτοποιηθεί και μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί 4 από αυτούς. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για ημεδαπούς άντρες ηλικίας 32, 24, 21 και 43 ετών, εκ των οποίων οι 3 πρώτοι μαζί με 2 ακόμη άτομα 27 και 19 ετών, που αναζητούνται, το απόγευμα της Κυριακής για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έβαλαν με κυνηγετικά όπλα εναντίον της οικίας του προαναφερόμενου 43χρονου. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες όλων των εμπλεκόμενων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2 κυνηγετικά όπλα που κατήχαν παράνομα, 16 κάλικες κυνηγετικού όπλου, 11 συγκεντρωτήρες φυσιγγίου και φυσίγγια κυνηγετικού όπλου. Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίζουν κατά περίπτωση αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας και του Τμήματος Ασφαλείας Δέλτα, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην Εγνατία Οδό πριν το κλειδί της Ιμαθίας. Στο νοσοκομείο, 3 γυναίκες ύστερα από το συγκεκριμένο περιστατικό. Συγκεκριμένα, ένα γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε μία γυναίκα εξετράπη τις πορείες του και ανετράπη στις 8 και 10 στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο ύψος του χωριού Πρασινάδα. Στο συγκεκριμένο όχημα επέβαιναν κι άλλες 2 γυναίκες, οι οποίες μαζί με την οδηγό μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Βέρειας και μέχρι στιγμής φαίνεται πως είναι καλά στην υγεία τους. Στο σημείο δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Φως στη συγκεκριμένη υπόθεση θα ρίξει το αστυνομικό τμήμα της Βέρειας, που θα ερευνήσει για ποιον λόγο αλλά και πώς το αμάξι έχασε την πορεία του. Οικογενειακή τραγωδία στην Ιμαθία, όπου ένας 29χρονος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο σε τροχαίο δυστύχημα, όταν στο 6ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Μελίκης Κουλούρας έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε δέντρο. Ο νεαρός ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια. Οι γονείς του άτυχου νέου δεν μπορούν να πιστέψουν πως έχασαν τόσο ξαφνικά όχι το ένα τους παιδί, αλλά και το δεύτερο, αφού 14 χρόνια πριν είχαν χάσει και το πρώτο τους βιολογικό παιδί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ο Δημοσθένης, ο δεύτερος γιος τους που τον υιοθέτησαν σε ηλικία μόλις 7 ετών, έμελε να είχε την ίδια μοίρα με το μεγάλο του αδερφό. Μία από τις μεγαλύτερες χασισοφυτίες που εντοπίστηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ήταν αυτή που αποκαλύφθηκε τον περασμένο Σάββατο στον Όλυμπο μετά από έρευνες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας. Πραγματοποιήθηκε σταδιακή μεταφορά των δεδρυλίων με ελικόπτερο στο λιτόχωρο, ενώ σύμφωνα με το πρωτόκολλο θα ακολουθήσει η καταστροφή τους. Ειδικότερα, η μεγαλύτερη ποσότητα φυτών κάναβης των τελευταίων ετών, 5.000
1.052 δεντρίλια έχει εντοπιστεί σε δύσβατη περιοχή του Ολύμπου. Σε δασική έκταση του Ολύμπου, αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών προχώρησαν στον εντοπισμό μιας φυτείας που ήταν χωρισμένη σε 4 τμήματα εκχερσωμένων δασικών εκτάσεων, ενώ 1/5 μέρος της καλλιέργειας έχει συγκομιστεί. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 2 άτομα την ώρα που επιχειρούσαν να διαφύγουν. Από την έκταση των χασισοκαλλιεργειών, εκτιμάται ότι ο αριθμός των δραστών που προς το παρόν διαφεύγουν τη σύλληψη φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύτερος. Φως στην υπόθεση φαίνεται πως θα ρίξει η ασφάλεια Λάρισας, η οποία διενεργεί έρευνα για να εντοπίσει και τους υπόλοιπους δράστες. Σε κλίμα γιορτής με τη συμμετοχή εθελοντών και φοιτητών ακόμη και από τη Γερμανία, ανθρώπων του Δήμου αλλά και του ίδιου του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης ο τρίγος των κόκκινων ποικιλιών στον αστικό αμπελώνα του Δήμου Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, στην περιοχή του Καφτατζογλίου. Το ρήμα Τριγάο Τριγό συναντιέται για πρώτη φορά στον Όμηρο. Αυτό σημαίνει ότι το αμπέλι, ο τρίγος, το κρασί, είναι σύμφυτο με την ιστορία των Ελλήνων. Έτσι εδώ, σε ένα τόσο όμορφο κομμάτι μέσα στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης, το 2013 φυτέψαμε 4 ποικιλίες ελληνικών σταφυλιών. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή γιορτάζουμε τον τρίγο, το πιο σημαντικό κομμάτι στους αμπελουργούς, στους συνοποιούς και στην μακραίωνη ιστορία μας που είναι συνδεδεμένη με το αμπέλι. Να ευχαριστήσω από την καρδιά μου τον Βαγγέλη Γεροβασιλείου, τον Στέφανο τον Κουντουρά, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τους ανθρώπους του Δήμου Θεσσαλονίκης, τη γειτονιά, την πόλη της Θεσσαλονίκης που αγκάλιασε αυτόν τον αμπελώνα και έτσι κάθε χρόνο έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε και να γιορτάζουμε τον τρίγο, γιατί ο τρίγος είναι μια γιορτή. Και φέτος, ειδικά φέτος, θα προχωρήσουμε και σε αυτό για το οποίο ξεκινήσαμε. Τα κρασιά τα οποία θα προκύψουν από αυτόν τον τρίγο θα δημοπρατηθούν έτσι ώστε τα έσοδα να τα αξιοποιήσουμε για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Είναι κάτι το οποίο γίνεται σε πολλές πόλεις στον κόσμο, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, στο Σαν Φρανσίσκο. Έτσι λοιπόν και η Θεσσαλονίκη με ιστορία στην αμπελουργία αλλά και με παράδοση και με πολύ μεράκι κάνει κάτι που γίνεται σε αυτές τις μεγάλες πόλεις, χρησιμοποιεί την παράδοσή της, αξιοποιεί το αμπέλι για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, για πρώτη φορά φέτος ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα οργανώσει δημοπρασία των κρασιών που παράγονται από τον αστικό αμπελώνα, τα έσοδα της οποίας θα αξιοποιηθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Για τη λειτουργία του αστικού αμπελώνα μίλησε και ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Ερωτόκριτος Θεοτοκάτος. Να ευχαριστήσουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που παρακολουθούν τις δράσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο Δήμαρχος ως Αντιδήμαρχος ξεκίνησε αυτό τον αμπελώνα. Και έχουμε εδώ και τον καθηγητή, τον κύριο Κουντουρά, που ξεκίνησαν αυτή την προσπάθεια και έχουμε τον αμπελώνα μέσα στο κέντρο της πόλης μας. Νομίζω ότι οι Θεσσαλονικοί θα εκτιμήσουν την προσπάθεια που συνεχίζει να γίνεται από το Δήμο για το καλό της πόλης και των συμπολιτών μας. Από την πλευρά του, ο καθηγητής γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, Στέφανος Κουντουράς, μίλησε και αυτός για την προσπάθεια που γίνεται εδώ και χρόνια, την οποία και έχει αγκαλιάσει η πόλη. Το σκεπτικό αυτό έχει το όνομα Κωνσταντίνος Ζέρβας. Έτσι είναι. Πριν από 9 χρόνια με πήρε τηλέφωνο και μου το είπε και μου φάνηκε στην αρχή εντελώς παράξενο και λέω πραγματικά επιφυλακτικός, με πολύ επιφυλακτικότητα του είπα να το δούμε. Δεν μπορούσα με τίποτα να πιστέψω αυτό που υπάρχει σήμερα. Το κάναμε όλοι με πολύ αγάπη. Έγινε μια καταπληκτική δουλειά από τους ανθρώπους του Δήμου και βοήθησαν πάρα πολύ και οι φοιτητές μας. Και βέβαια το κτήμα Γεροβασιλείου, το οποίο έδωσε τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί όλο αυτό το πράγμα με την χορηγία όλο αυτό που βλέπετε σήμερα. Νομίζω ότι το αγκάλιασε η πόλη. Καταφέραμε να κάνουμε ένα σημείο αναφοράς σε μια περιοχή δύσκολη και να είναι και ταυτόχρονα κάτι όμορφο. Και ταυτόχρονα κάτι παραγωγικό. Ο κόσμος είδε το σταφύλι, είδε το κρασί και νομίζω ότι και με την παραγωγή του κρασιού που θα βγαίνει και θα μπορεί να δίνεται για κάποιους σκοπούς φιλανθρωπικούς ή οτιδήποτε, θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε και την παραγωγή καλύτερα στο μέλλον. Τη γιορτή του Τρίγου πλαισίωσε το Τμήμα Ελληνικών Χωρών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ένα
πλούσια διακοσμημένο οικοδόμημα και ένα εντυπωσιακό άγαλμα που εικονίζεται τον Ηρακλή και χρονολογείται στους ρωμαϊκούς χρόνους, αποκαλύφθηκαν κατά την ανασκαφική έρευνα στους Φιλίππους. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού, η ανασκαφική έρευνα που πραγματοποίησε η ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στους Φιλίππους, με διευθύντρια της ανασκαφής την καθηγήτρια Ναταλία Πούλου, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου. Στην ανασκαφή έλαβαν μέρος 24 φοιτητές του Απιθύτα, ενώ η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου και την Επιτροπή Ερευνών Απιθύτα. Σύμφωνα με τον ΙΠΟΑ, αυτή η χρονιά η ανασκαφή συνεχίστηκε στην ανατολική πλευρά μιας από τις κυριότερες οδούς της πόλης, η οποία στο σημείο αυτό συναντά έναν άλλον κύριο άξονα που διέρχεται βορειότερα. Το σημείο σύγκλησης των δύο οδών διαμορφώνεται με διεύρυνση, στην οποία κυριαρχεί ένα πλούσια διακοσμημένο οικοδόμημα, πιθανώς κρίνη. Το οικοδόμημα έφερε ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό διάκοσμο, θράσματα του οποίου αποκαλύφθηκαν. Το διάκοσμό του συμπλήρωνε εντυπωσιακό άγαλμα των ρωμαϊκών χρόνων. Το άγαλμα, του οποίου το μέγεθος είναι μεγαλύτερο του φυσικού, εικονίζει τον Ηρακλή Αγένιο με νεανικό σώμα. Το ρόπαλο, που έχει βρεθεί σε θράσματα και η λεοντή, που κρέμεται από το αριστερό προτεταμένο χέρι, πιστοποιούν την ταυτότητα του ήρωα. Επάνω στους βοστρίχους της κόμης φέρει στεφάνι από φύλλα μπέλου, το οποίο συγκρατεί στο πίσω μέρος ταινία, τα άκρα της οποίας καταλήγουν στους ώμους. Πάνω από 200.000 επισκέπτες υποδέχθηκε η 26η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης από τις 10 έως 18 Σεπτεμβρίου, θυμίζοντας οι επισκεψιμότητες προ-πανδημίας και επιβεβαιώνοντας το χαρακτήρα της ως του μεγαλύτερου εκθεσιακού γεγονότος στη χώρα. Ειδικότερα, ο αριθμός των επισκεπτών ανήλθε σε 200.212.363, σημαντικά αυξημένος έναντί της 85ης ΔΕΘ, ενώ προσέγγισε τα επίπεδα του 2019. Ο κόσμος επέστρεψε στη ΔΕΘ που επί 9 ημέρες έδωσε τον παλμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε μια ατμόσφαιρα γιορτής αλλά και πλούσιων επιχειρηματικών επαφών. Η 86η ΔΕΘ ήταν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά αναβαθμισμένη, με τον αριθμό των εκθετών να προσεγγίζει τους 1.500 και τις διεθνείς και κρατικές συμμετοχές να ανέρχονται σε 19 συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ υπό την ομπρέλα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και 46 επιμελητηρίων από όλη την Ελλάδα βρέθηκαν στη διοργάνωση 343 επιχειρήσεις. Πόλο έλξης αποτέλεσε το περίπτερο 13 της τιμόμενης χώρας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που ήταν διαρκώς ασφυκτικά γεμάτο τόσο από απλούς επισκέπτες που παρακολουθούσαν ενθουσιασμένοι το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων, όσο και από επιχειρηματίες που διερευνούσαν πεδία συνεργασίας με τις 65 επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα των Εμμυράτων. Άθροα ήταν η προσέλευση και στο επιτυχιακό αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, που εντυπωσίασε με τη διαδραστικότητα και τον πλούτο των εκθεμάτων. Μεγάλη επισκεψιμότητα καταγράφηκε και στα 9 θεματικά αφιερώματα της 86ης ΔΕΘ, που κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων. Ελλάδα και επιχειρηματικότητα, ψηφιακή Ελλάδα, ακαδημία, κυκλική οικονομία, αυτοκίνηση, ηλεκτροκίνηση, γαστρονομία, διεθνείς συμμετοχές, έπιπλα, οικιακός εξοπλισμός συνέθεσαν μια πολυσυλλεκτική έκθεση, ικανοποιώντας από το επιχειρηματικό μέχρι το καταναλωτικό ενδιαφέρον. Σημαντική πινελιά στη φετινή διοργάνωση ήταν τα music events που επέστρεψαν δυναμικά. Γνωστοί και δημοφιλείς καλλιτέχνες βρέθηκαν στη σκηνή της ΔΕΘ και ξεσήκωσαν το κοινό της.